Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο infotainment. Και έχουμε πολλά θέματα σήμερα να συζητήσουμε και να σας παρουσιάσουμε, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με το τι θα δούμε στην εκπομπή Magazine Live το Σαββατοκύριακο. Μια εκπομπή που, εντελώς τυχαίως, είμαι κι εγώ εκεί, θα είμαι κι εγώ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, στο Extra 3. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη Ρούλα Κουσκουρή, την αρχισυντάκτριά μου από την εκπομπή, για να συζητήσουμε λίγο, Ρούλα, τι θα δουν οι τηλεθεατές μας το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και θα ξεκινήσω, θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν είσαι καθόλου τυχαία σε αυτή την εκπομπή. Καταρχήν είσαι δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, γεμάτη ζωή, το λέει άλλωστε live ο τίτλος της εκπομπής μας, και πάντα με ένα χαμόγελο και βλέπεις τα πάντα με αισιόδοξη ματιά. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτό έχουμε ανάγκη στις μέρες που ζούμε. Τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα, να μην πω και λίγο περισσότερο. Βέβαια, τα θέματα της εκπομπής είναι πάρα πολλά που έχουμε ετοιμάσει για Σάββατο και Κυριακή. Σου έχουμε και κάποιες εκπομπές. Ρούλα, σε χάσαμε, περίμενε, σε χάσαμε, δεν ξέρω γιατί. Μ' ακούς? Αλλά σε χάσαμε λίγο. Λοιπόν, είπες ότι έχουμε ετοιμάσει πολλά θέματα και μου έχεις και κάτι τι. Σου έχω και μία έκπληξη, λέω. Σου έχουμε ετοιμάσει ομάδα μία έκπληξη στην εκπομπή, γιατί δεν σου έχουμε αποκαλύψει ακόμη, δεν ξέρεις ποια είναι αυτή η δούκισσα που ακολούθησε. Ρούλα, και η τηλεφωνική γραμμή μας είναι όλο εκπλήξεις, γιατί σε χάνω. Λοιπόν, θα ξαναπροσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη Ρούλα Κουσκουρή. Εγώ έτσι ξεκινάω, δεν ξέρω την έκπληξη αυτή που μου λέει, που μου έχουν ετοιμάσει για τη δούκισσα. Ρούλα, όντως δεν ξέρω, ξέρω όμως τα υπόλοιπα θέματα. Και τι μου λέγεις για τη δούκισσα τώρα? Έλεγα για τη δούκισσα ότι σου έχουμε ετοιμάσει μία έκπληξη για τη δούκισσα που ακολούθησε τις συμβουλές του Medium και δεν έχει βάλει στέγη στο παλάτι της. Για ποιο λόγο το παλάτι της είναι ξεσκέπαστο? Πώς ζούσε αυτή η γυναίκα? Και τι της είχε πει ακριβώς το Medium? Θα το δεις και εσύ και οι τηλεθεατές στο Magazine Live αύριο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μάλιστα. Μου έχει και εκπλήξει, Ναι, θα τα πω από κάτω. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμη για σήμερα. Είστε πρώτα στο Zoogla Live στο web και μετά θα τα πούμε εμείς στο γραφείο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θα δουν όμως οι τηλεθεατές μας αύριο, ημέρα Σάββατο? Εντάξει, θα μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε. Μάλιστα, θα φτιάξουμε γλυκά. Έχουμε γι' αυτό το Σάββατο γλυκά. Πώς μπορούμε εύκολα οικονομικά να φτιάξουμε στο σπίτι μπάρες δημητριακών για τα παιδιά μας. Κάτι που το ξέρεις και εσύ ως μανούλα, τα παιδιά είναι, ξέρεις, αυτό το μπαρ το έχουν μάθει. Γενικά αυτές τις μπάρες δημητριακών μας τις ζητάνε τα παιδιά και δεν μπορώ να σου πω ότι, δηλαδή και εγώ όσες φορές έχω δοκιμάσει αυτές του εμπορίου, ότι έχω ξετρελαθεί. Και έτσι μου αρέσει πάρα πολύ που θα φτιάξουμε αύριο μπάρες δημητριακών μόνες μας, και από ό,τι έχω καταλάβει είναι και δηλαδή οικονομικό το αποτέλεσμα, γιατί τελικά δεν είναι ιδιαίτερα, θέλω να πω, σε κόστος. Και εύκολα και σπιτικά. Και τι ωραία να το φτιάχνεις και μαζί με τα παιδιά σου, δηλαδή να πάρεις, ξέρω εγώ, τις κόρες σου εσύ, οι τηλεθεατές. Τα παιδιά σου εσύ. Τα παιδιά σου, και να καθίσουν να φτιάξουν αυτές τις μπάρες μαζί και να έχουν έτσι και την ικανοποίηση ότι τις έφτιαξαν μόνα τους τα παιδιά, και να πάνε και στο σχολείο να το δείχνουν στους συμμαθητές και συμμαθητές. Να πούμε βεβαίως ότι θα συνεχίσουμε με κάτι που αφορά και τα παιδιά αλλά και τους μεγαλύτερους, γιατί θα γνωρίσουμε ένα δράκο. Το δράκο του Κόμοντο θα γνωρίσουμε αύριο. Στάθης ο Πουρουτίδης θα μας βοηθήσει από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, που θα πάει εκεί, και βέβαια θα έχουμε και επίδειξη δελφινιών, όλα αυτά τα υπέροχα που γίνονται εκεί στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Και δεν θα μπορούσαμε. Σας είναι πάντα πολύ ωραίες εικόνες και είναι μια καινούρια άφηξη, Ρούλα, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, και ασφαλώς εμείς θα πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η άφηξη, και μάλλον έτσι με τέτοιο όνομα. Δράκος. Δεν θα μπορούσε βέβαια από την εκπομπή, γιατί από τη στιγμή που είμαστε μια εκπομπή που βλέπουμε και τι συμβαίνει γύρω μας όλη την εβδομάδα,
δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να μην επηρεαστούμε από αυτή την ιστορία, τη συγκλονιστική ιστορία της μικρής Μαρίας των Φαρσάλων, ναι. Που βέβαια υπάρχουν καταιγιστικές εξελίξεις και τις είδαμε και μέσα από την εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου χθες το βράδυ. Αλλά εμείς ως Μαγκαζίνο Live εστιάζουμε σε κάτι διαφορετικό. Εστιάζουμε σε παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, σε συγκλονιστικές ιστορίες παιδιών που έχουν εξαφανιστεί, σε οικογένειες που αναζητούν εδώ και χρόνια τα παιδιά τους. Ακριβώς. Θυμηθήκαμε ιστορίες που συγκλώνησαν και όχι μόνο το Πανελλήνιο, αλλά και που γίνανε πρώτη είδηση. Παγκοσμίως, ακριβώς. Και βέβαια έχουμε κάνει ένα εκπληκτικό γύρισμα να δούμε τελικά τι είναι αυτό το Amber Alert. Το ακούμε συνέχεια. Το βλέπουμε στους δρόμους όταν οδηγούμε στην Εθνική Οδό. Τις ταμπέλες αυτές που λένε χάθηκε 5χρονο κοριτσάκι, χάθηκε 6χρονο αγοράκι. Τι είναι αυτό το Amber Alert, πώς λειτουργεί, Και είναι η διαδικασία που ακολουθείται από τη στιγμή που ένας γονιός αντιλαμβάνεται ότι δεν βρίσκεται κοντά του το παιδί του. Τι πρέπει να κάνει και πώς παγκοσμίως, διεθνώς γίνεται μία σύνδεση προκειμένου να βρεθεί ένα παιδί. Και βέβαια το συγκλονιστικό, κάθε μέρα στην Ελλάδα εξαφανίζεται ένα παιδί. Αυτό το στοιχείο όντως, Ρούλα, είναι συγκλονιστικό και θα έχουμε αύριο στο στούντιο κοντά μας και διάφορους ειδικούς για να συζητήσουμε γύρω από το θέμα αυτό, γιατί έχει πολλές πτυχές. Θα συζητήσουμε και για το Amber Alert και τη δράση του, αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη και με διάφορους άλλους ειδικούς που έχουν ασχοληθεί με τις εξαφανίσεις παιδιών. Τώρα για την Κυριακή. Πάμε στην Κυριακή, προειδεάσουμε λίγο το κοινό μας. Ναι, την Κυριακή θα τους διασκεδάσουμε με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Θα τους δώσουμε έξυπνες ιδέες καταρχήν για το πώς μπορούν να φορέσουν ένα τζιν παντελόνι με έξυπνους και οικονομικούς τρόπους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό περιμένω πολύ να το δω. Να το δεις, βεβαίως. Θα έχουμε προτάσεις βέβαια για παιδικό θέατρο, κινηματογράφο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι το τριήμερο, τα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι. Είναι ωραία η οικογένεια αυτές τις τρεις μέρες να εκμεταλλευτεί λίγες ώρες και να πάει με τα παιδιά να δουν μια παιδική παράσταση ή να πάνε στον κινηματογράφο. Φυστά. Και να καθίσουν μετά να συζητήσουν οι γονείς και τα παιδιά αυτά που είδαν. Ναι. Είναι πολύ επικοδομητικό και το ξέρουμε. Και βέβαια θα μαγειρέψουμε κριτικά. Θα χορέψουμε κριτικά. Ναι. Αλλά θα έχουμε και μια αποκαλυπτικότατη συνέντευξη που κατάφερες μέσα σε ελάχιστη ώρα έναν σκληρό επιχειρηματία να ανοίξει την καρδιά του και να μοιραστεί με όλους εμάς άγνωστες πτυχές της ζωής του. Ένας επιχειρηματίας που βρέθηκε από τη λάψη και τη χλειδί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Ένα αναμένο σίδερο, όπως σου λέει, στην καρδιά του που δεν το έχει ξεπεράσει και που έχει βρεθεί δίπλα στα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής showbiz. Και σχολιάζει τους πάντες και τα πάντα, Ρούλα μου. Mm. Φιλίες που τελικά καταστράθηκαν τηλεοπτικές. Ναι, και γνωστά, γνωστά ονόματα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι δώσαμε μία πρώτη γεύση, γιατί όλα τα υπόλοιπα ασφαλώς. Ξέρουμε πώς θα ξεκινήσουμε, δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσουμε αυτές τις εκπομπές του Σαββατοκύριακο. Και αυτό είναι και το ωραίο και το μαγικό. Όταν έχεις έτσι μία παρέα που είναι όλο ζωντάνια και όλο κέφι για αυτό που κάνει, ξέρεις πώς θα ξεκινήσεις, αλλά δεν ξέρεις πώς θα τελειώσεις. Μαγκαζίνο Live, λοιπόν, Σάββατο πρωί στις 10. Και την Κυριακή οι τηλεθεατές να έχουν αλλάξει τους δείκτες του ρολογιού τους, γιατί αλλάζει η ώρα και να είναι πάλι στις 10 το πρωί κοντά μας. Σωστά. Θα γλιτώσουμε. Όχι, θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να το θυμηθούμε αυτό, έτσι, γιατί αλλιώς. Θα σου βαρέσουμε το τηλέφωνο, αν σηκωθεί να δει να είσαι 10 η ώρα στο στούντιο. Ρούλα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε μετά. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Γεια. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας για σήμερα, τα οποία είναι πολλά, διότι έχουμε κινηματογράφο και έχουμε και εγωβαστιλέτο.gr.
scelte io ho creduto nelle attese, io ho saputo dire spesso di no, con te non ci riuscivo. Έχουμε ταινίες που κάνανε και αυτή την εβδομάδα πρεμιέρα, συγκεκριμένα εχθές, Πέμπτη όπως ξέρετε, είναι η μέρα πρεμιέρας για τις αίθουσες των κινηματογράφων και στην τηλεφωνική γραμμή θέλω να καλησπερίσω τον Νίκο Αρώνη, τον cinema expert μας εδώ, για να μας ενημερώσει πού θα πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ποια ταινία θα δούμε και τι μας προτείνει εκείνος. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ωραία, και εγώ καλά είμαι. Ας πούμε καλά, δηλαδή έχουμε μάθει να λέμε καλά. Όχι, γιατί να μην. Γιατί έχουμε μάθει να λέμε καλά, καλά να είμαστε. Έχουμε μάθει να λέμε καλά και το λέμε έτσι αυθόρμητα το καλά. Καλό είναι αυτό, είναι θετική σκέψη. Για πες μας πού θα πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μια ταινία που στήκλω ο Captain Phillips. Είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία, στην πραγματική ιστορία του Captain Phillips, τον οποίο υποδίεται ο Tom Hanks, ο δύο φορές βραβευμένος με Oscar Tom Hanks, έτσι, Forrest Gump, Ναυαγός. Η σκηνοθεσία είναι του Paul Greengrass, είναι ο σκηνοθέτης που έχει κάνει την τριλογία του με τον Matt Damon, τον Jason Bourne. Ναι. Κάπως ακούω σιγά, Νίκο, δεν ξέρω αν φταίνουν τα δικά μας τα τεχνικά μέσα. Δεν ξέρω τώρα, με ακούτε? Τώρα, τέλεια. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, Tom Hanks ακούσαμε. Tom Hanks, Paul Greengrass σκηνοθεσία. Ναι. Συναρπαστική αληθινή ιστορία,
για την πρώτη κατάσταση πειρατείας αμερικανικού πλοίου από Σομαλούς πειρατές. Ο Τόμ Χάνκς νομίζω ότι στη συγκεκριμένη ταινία βάζει ακόμα μία υποψηφιότητα για να κυνηγήσει ένα χρυσό αγαλματίδιο του θείου Όσκαρ. Είναι ταινία που πιστεύεις ότι μπορεί να αποσπάσει αγαλματίδιο? Νομίζω ότι ο Χάνκς, ναι, μπορεί να αποσπάσει, mm-hmm. να αποσπάσει το πρώτο ανδρικού ρόλο. Captain Phillips, βράδιο, ναι. Λοιπόν, τι κατηγορία ταινίας είναι, action, adventure, τι είναι? Δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως action adventure καθαρό. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, μια κινηματογραφική περιπέτεια. Mm. Δεν ξέρω πού να. Έχει πολλά στοιχεία μέσα. Έχει και στοιχεία περιπέτειας και κοινωνικά στοιχεία. Yeah. Historical actor. Ναι, είναι βασισμένο σε ένα αληθινό γεγονός. Ωραία. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Ναι, βεβαίως. Πάμε. Alabama. We are an unarmed freighter. We have a potential piracy situation. Copy, Alabama. You should alert your crew. Get your fire hoses ready. Chances are it's just fishermen. They're not here to fish. Listen up. We have been boarded by armed pirates. Stay hidden at all costs. No one any hostages. We will follow the procedures to lock down, go dead in the water, and wait for help. Stick together. It will be all right. Where is the crew? I don't know. You think we're playing? You think we're playing? You're gonna shoot somebody. Shoot me. Look at me. Sure. Look at me. I'm the captain now. 1 minute, I kill all your friends. 1 minute. Ship! Not like this! The Navy is not gonna let you win. I come to what? I can't give up. There's gotta be something other than kidnapping people. Maybe in America. Maybe in America. Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me? Ένα ολόκληρο πλοίο, φορτηγά πλοία είναι συνήθως αυτά, είτε στη Βραζιλία, είτε στην Αφρική, σε όλα τα μέρη αυτά που περνάνε τα δρομολόγια τους, και έχουμε ακούσει πολλές φορές, αν θυμάσαι, ότι έχει πιαστεί, ας πούμε, σε ομοιρία κάποιο πλοίο, και ενδιαφέρει, επειδή ακριβώς βασίζεται και σε μια αληθινή ιστορία. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ο Τόμ Χάνκς έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εντάξει, το φιλμ είναι καθηλωτικό καθ' όλη τη διάρκεια του. Από την αρχή που εκδηλώνεται η πειρατεία, ναι. Και τη συνέχεια μιλάμε για την πρώτη περίπτωση πειρατείας σε αμερικάνικο πλοίο, οπότε όπως καταλαβαίνετε στην αρχή της ταινίας, οι αμερικάνικες αρχές δεν το παίρνουν και πολύ στα σοβαρά. Οπότε αυτή η ιστορία βασίζεται πάνω στην ιστορία της πρώτης πειρατείας, μάλιστα. Ναι, ο Τόμ Χάνκς δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει οριμάσει. Ναι, αλλά... Έχει οριμάσει κατά πολύ. Θέλω να πω, αλλαγή μεγάλη. Καταρχάς ψάχνεις, ας πούμε, το μπουκλωτό, το μαλλί, αυτό το καστανό, το χαρακτηριστικό το δικό του. Εντάξει, ο Τόμ Χάνκς έχει και την ικανότητα, να το πούμε εδώ εισαγωγικό, να μεταμφιέζεται και να μεταμορφώνεται από ταινία σε ταινία. Ναι. Δηλαδή, από το Forrest Gump μέχρι το Ναυαγό, μέχρι και το σημερινό, μέχρι και το... Πόπου, ναι, πώς ήταν στο Ναυαγό. Το Captain Phillips, σωματικά μεταμορφώνεται. Ολόκληρος, θες να πεις, ολόκληρος. Ναι, ναι. Πάντως, δεν ξέρω, όταν βλέπω αυτές τις μεγάλες αλλαγές των ηθοποιών, συνειδητοποιώ, ας πούμε, ότι μαζί με αυτούς ασφαλώς μεγαλώνουμε κι εμείς, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, μικρό κοριτσάκι, δεν ξέρω τώρα ποια ταινία ήταν τότε αυτή που θα έπαιζε ο Τόμ Χάνκς.
αλλά που ήταν πιτσιρίκι ο Tom Hanks. Δεν ξέρω πόσο θα ήταν, θα ήταν 25, θα ήταν 30, δεν ξέρω. Αλλά πιτσιρίκι. Το άγριο στο Seattle. Ε? Το άγριο στο Seattle, το email ποιο. Α, ναι, και το email for you ακριβώς, έχεις email, πώς ήταν ο τίτλος. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ταινία. Επόμενη ταινία. Τίτλος «Μείνε δίπλα μου». Mm-hmm. Μια ταινία που έκανε εντύπωση στην εβδομάδα κριτική στο Φεστιβάλ Κανών, mm-hmm. σε όλους τους κριτικούς κινηματογράφου. Μια ταινία η οποία εκτελήσεται στην περιοχή του Τέξας, τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, όπου ένα ερωτευμένο ζευγάρι, ένα ζευγάρι παρανόμων, δηλαδή θυμίζει λίγο ιστορία Bonnie και Clyde, γνωρίζει το συνέστημα της απώλειας, θα μπορούσαμε να πούμε. Η ταινία έχει πάρα πολύ μελαγχολικά και λυρικά χαρακτηριστικά. Τι εννοείς της απώλειας? Χάνουν κάποιον άνθρωπο δικό τους. Α, κάποιον τρίτο, όχι έναν από τους δύο. Ο ένας κιόλας φυλακίζεται, κάνει μια προσπάθεια, μια απόπειρα να δραπετεύσει για να επανασυνδεθεί με τη γυναίκα του και το παιδί του. Εντάξει, είναι μια μελαγχολική ταινία, η οποία αναφέρεται στην εύθραυστη φύση του έρωτα. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά film noir, στον τρόπο κινηματογράφησης. Είναι όμως έτσι μια ταινία που καλό είναι να πάει ο κόσμος στους αίθουσες να τη δει. Δηλαδή, σίγουρα θα πάρει κάτι από αυτή την ταινία. Ναι, αλλά Νίκο, μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε συνέχεια άλλες στενοχωρίες, άλλες αγωνίες, άλλες... Εντάξει, αξίζει σίγουρα η ερμηνεία του Casey Affleck, ο οποίος είναι ο μικρός αδερφός του Ben Affleck, για όσους δεν τον γνωρίζουν. Ναι, δεν το γνώριζα εγώ. Ναι. Ναι, εντάξει, η ιστορία πάνω κάτω με ένα κινηματογραφικό ζευγάρι παρανόμων παραπέμπει σε πάρα πολλές ταινίες που έχουν γυριστεί. Παρ' όλα αυτά, όλη η φωτογραφία, το βλέμμα του σκηνοθέτη πίσω από την κάμερα. Έχει ενδιαφέρον. Δημιουργεί όντως την εντύπωση ότι αυτό που βλέπεις είναι. Όντως στο Τέξας και βρίσκεσαι όντως στη δεκαετία του 70. Απλά εγώ δεν μπορώ τη μελαγχολία, βρε παιδί μου. Λοιπόν, καλά, πάμε να δούμε το τρέιλερ. Dear Ruth, I dreamed about you again last night. I hold your face in my mind. I think about your hair getting longer. I think about your belly getting bigger. I think about our baby girl. I shot someone. I think I shot someone. It's gonna be okay. All you gotta do is wait for me. I'm confused, Ruth. I don't know why you kids did what you did. What do you want to do now? I'm gonna wait for him. It's gonna be all over the news later. Thought best you hear this to my friend. Hear what? I know you know I'm out, and I hope you know I'm coming for you. Just like I always said. I'm putting an end to all this right now, all by myself. All I'd have to do is tell the truth. Whatever it is you've done, when I see you with your daughter, all I see is good. Maybe I'm just fooling you. People talk about regret, but I haven't got any. I travel high and far. And now I'm close. I'm so close to you, I can almost reach out and touch your cheek. You take those girls and you got trouble. Maybe you get out of town till all this blows over. You mean till he gets caught? Have you seen him? Sure haven't. We can make it. We can make it if we run. Every day I wake up thinking today's the day I'm gonna see you. And one of those days, it will be so. And then we can ride off to somewhere. Somewhere far away. Αχ, με πιάσε η ψυχή μου. Ήδη από το τρέιλερ, Νίκο. Εντάξει, δεν σε πιάσει η ψυχή. Τι? Γιατί να σε πιάσει. Από μελαγχολία.
Okay, εντάξει, αυτό είναι πώς το βλέπει, πώς βλέπει ο καθένας. Πάμε στον Don Juan. Πάμε στον Don Juan, μήπως δούμε κάτι έτσι λίγο πιο... Ναι, εδώ σίγουρα θα δεις κάτι. Θα δεις τον Joseph Gordon-Levitt, πρώτα απ' όλα να κάθεται πίσω από την κάμερα και να είναι σκηνοθέτης. Σε δεύτερη φάση να πρωταγωνιστεί και ο ίδιος σε μια ταινία και ενώ έχει δίπλα του τη σεξοβόμβα Scarlett Johansson, ο ίδιος τη βρίσκει με πόρνο site. Αυτό είναι πάνω κάτω το story της ταινίας Don John. Mm-hmm. Και το οποίο προκαλεί έτσι και ιδιαίτερα ερωτηματικά πώς είναι δυνατόν να έχει δίπλα σου τη σεξοβόμβα Scarlett Johansson και εσύ να σερφάρεις μέσα σε ερωτικά. Καμία σχέση με την προηγούμενη ταινία λοιπόν. Καλά, έχω πάμε σε άλλη ταινία. Πάμε να δούμε και αυτό το τρέιλερ, Νίκο. Ναι. There's only a few things I really care about in life. My body, my pad, my ride, my family, my church, my boys, my girls, and my porn. My body, my pad, my ride, my family, my church, my boys, my girls, my porn. Body, pad, ride, family, church, boys, girls. Her? That's definitely her. She's a dime. Oh, this girl's more than a dime for her. Oh, my God. Were you in love with this girl already? Sure, I've seen this girl. Oh, my God. What's her name? What's her name? Why'd you say yes to me? I'm just gonna have to wait to find out. All right, I got time. You're cute. I like you. Oh, yeah? Yeah. Listen, you wanna know the truth? You're the most beautiful thing I've ever seen in my life. You like movies? Watch too many movies. The pretty woman, the pretty man. I mean, they drive off into the sunset. Everyone knows it's fake. I love movies like that. Yeah, you know? Great. But they watch it like it's real life. Baby, what are you doing? I was just reading emails. No, you weren't. She caught me watching porn. That's it? Right? Oh! How do you watch that? Oh, how do you watch all the stupid movies that you watch? Movies and porno are different, John. They give awards for movies. They give awards for porn, too. So, there's only a few things I really care about in life. I don't know if I really want to watch any kids. Oh! Look what you did. I look like a grandmother. But do I have any grandchildren? If you want to lose yourself, you have to lose yourself in another person. It's a two-way thing. I thought you were different. And maybe it's time to try something new. Τι να πούμε, η ζωή ενός βλάκα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μιλάμε για ένα σύγχρονο Don Juan, ο οποίος δεν είναι και ότι... Τι να σου πω, Don Juan ο τύπος. Άστο, μην το συζητήσουμε, Νίκο, μην το συζητήσουμε. Άστο, ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο. Πάμε στον αφρό των ημερών, πας και είναι λίγο πιο αφρόκρεμα η ταινία, γιατί η προηγούμενη τη θεωρώ πολύ τρας. Για πες. Παρ' όλα αυτά, όσοι δουν στον Don John, θα... καταλάβουν ότι η Scarlett Johansson δεν είναι απλά μια πολύ όμορφη κοπέλα. Α, εννοείς την ερμηνεία της, την ταινία. Ναι, ναι, ναι. Στην ερμηνεία της, την ταινία είναι κάτι παραπάνω από μια απλά όμορφη κοπέλα, γιατί σκέψου ότι πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είναι εντυπωσιακά όμορφη, μεταμφιέζεται στις τελευταίες ταινίες συνεχώς και στην προκειμένη περίπτωση παίζει ένα ρόλο πολύ κόντρα σε αυτό που την έχουμε συνηθίσει, να κάνει μια συντηρητική τύπησα, ας πούμε, σε νοοτροπία. Εσύ συντηρητική την είδες στην ταινία, γιατί εγώ δεν την είδα και πάρα πολύ συντηρητική. Μήπως είδαμε άλλο τρέιλερ. Όχι, όχι. Ο Joseph Gordon-Levitt, στο χαρακτήρα που υποδίεται στο ρόλο, σίγουρα δεν είναι συντηρητικός, έτσι. Είναι ένας τύπος που γυμνάζεται. Όχι, αλλά και η Scarlett Johansson... Η Scarlett Johansson σε αντιλήψεις στην ταινία εμφανίζεται πολύ. Α, ναι. Εντάξει. Δεν θα πάω να τη δω. Για να πάμε να δούμε αν θα δω τον αφρό των ημερών. Λοιπόν, ο αφρός των ημερών είναι μια ταινία του Μισελ Γκοντρί με τον Ντρέτο Του και τον Ρωμάν Ντουρί. Mm-hmm. Είναι μια σουρεαλιστική ιστορία. Έχει να κάνει με τον Κολίν, έναν φεδρετικό νέο, και την Κλόη, μια νεαρή κοπέλα που
τον παντρεύεται. Έχουν έναν ιδηλιακό γάμο, όμως ο γάμος αυτός θα πάρει μια άσχημη τροπή όταν αυτή θα χτυπηθεί από μια σπάνια ασθένεια. Και επειδή το έργο είναι σουρεαλιστικό, στην ασθένεια αυτή ένα λουλούδι μεγαλώνει στις πνευμονές της. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα μαγικό παραμύθι επί της ουσίας. Δεν τη βρήκα και πολύ ενδιαφέρουσα την ταινία, για να είμαι ειλικρινής. Ενώ τις άλλες τις βρήκες. Ναι, αυτή είναι μια ταινία που είναι γυρισμένη σε ένα σύμπαν τρελό. Στην αρχή, εντάξει, εντυπωσιάζεσαι με τις εικόνες που βλέπεις, αλλά μετά, όταν δεν υπάρχει και κάποια εξέλιξη και το σενάριο δεν εκπληρώνει αυτά που περιμένεις να δεις, λίγο κουράζει. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, οι φίλοι της Audrey Tautou μπορεί να πάνε να την παρακολουθήσουν ταινία στις αίθουσες. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για αυτήν την ταινία. Μια σουρεαλιστική απλά ταινία. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε το τρέιλερ και επιστρέφουμε. Hey chick, bonjour. C'est ton nouveau cuisinier? Mon avocat et mon maître à penser. Il cuisine pour se calmer les nerfs. Rendez-vous au frigo. Il faut que tu vois mon piano cocktail. À chaque note correspond un alcool, une liqueur ou un aromate. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur. Tu as fait quelques fausses notes. Disons deux ou trois notes personnelles. Elle est heureuse. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin, c'est quand même dégueulasse, ce sentiment de solitude. Moi aussi, j'exige de tomber amoureux. Il y a une dansette convenable ce soir chez Bibi. Chloé, voici Colin. Colin, voici Chloé. Maintenant, je suis complètement ridicule. Est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Oui, vous restez, s'il vous plaît. C'était un peu court, hein? Louis sent pas bien. Vous voulez pas me dire ce qui se passe? Je veux faire quelque chose. Je suis pas le mari, mais je fais partie de l'équipe, non? Chloé a un nénuphar dans le poumon droit. Ah non, je gifle le prochain qui s'inquiète. Hein. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate... Bon, moi, je pense le contraire. Tu as vieilli 10 ans, 8 jours. C'est la maladie de Chloé qui nous a mis un coup. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après. Et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. C'est moi contre toi. Pour moi, Nicolas, c'était pas mal. Δεν ήταν και τόσο κακιά. Εντάξει, αν αντέξει να το δεις για κάποιες ώρες, μπορεί και να σου αρέσει. Je t'aimerais plus que la dernière. Λοιπόν, μου άρεσε καλύτερα από την προηγούμενη. Εντάξει, εξαρτάται πάντα τι θέλει να δει κάποιος και, ή τι προσδοκά να δει σε μια κινηματογραφική έτσι. Θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, εμένα που θα πήγαινα στο Captain Phillips με τον Tom Hanks, έτσι, ως πιο action ταινία και μετά... Αυτά. Γιατί το Μείνε δίπλα μου μπορεί να είναι πολύ ωραία ταινία, αλλά ας πούμε εγώ προσωπικά δεν μπορώ άλλο μελαγχολία να βλέπω στις ταινίες. Θέλω έτσι κάτι πιο ή action ή πιο ανεβαστικό, πιο κωμωδία. Τον Τζον, εντάξει, άστο αυτό. Και αυτός ο Αφρός των ημερών δεν είναι άσχημη ταινία, ας πούμε, για μια Κυριακή βράδυ. Κοίταξε, η ταινία που ξεχωρίζει αυτή τη βδομάδα είναι σίγουρα το Captain Phillips. Ναι. Όχι μόνο από τον Tom Hanks, είναι και ο Paul Greengrass ο σκηνοθέτης, παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι και το γεγονός ότι είναι βασισμένο σε ένα αληθινό γεγονός, έτσι, στο βιβλίο που έχει γράψει ο ίδιος ο Richard Phillips. Ναι. Η ταινία δεν έχει να κάνει μόνο με την περιπέτεια της κατάληψης ενός πλοίου, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, με τη φτώχεια, δηλαδή αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης δεν μας παρουσιάζεται και ένας καπετάνιος υπερήρωας, όπως μας έχουν συνηθίσει στις αμερικάνικες ταινίες. Ακριβώς επειδή είναι αυτοβιογραφική η ταινία και έχει βασιστεί στο βιβλίο που έχει γράψει ο ίδιος ο καπετάνιος, ο καπετάνιος είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που προσπαθεί να σώσει το πλήρωμά του. Δεν είναι κανένας υπερήρωας. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα έχουμε κάποιες πρεμιέρες που αξίζουν να τις αναφέρουμε. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα θέματα του govastileto.gr. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Σε σένα γιατί σου εσύ. Κατάνε λέει τα μάτια καρδιά. Να φτάνει μία και μόνο ματιά. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή. Έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου. Ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας δουλειά. Μας έχει το govastileto.gr σήμερα. Αγγελική, στην τηλεφωνική μας γραμμή, μέσα από την καρδιά της αίθουσας του govastileto.gr, με φρέσκα θέματα. Αγγελική. Πολλά τα θέματα σήμερα, Παρασκευή, μία μέρα πριν το Σαββατοκύριακο, και δουλεύουμε πυρετωτός εδώ στο govastileto.gr. Να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα με το πρώτο θέμα. Mm-hmm. Σήμερα το θέμα της ημέρας, μέχρι στιγμής πάντα, είναι οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τον πολιτικό γάμο που έγινε χθες στο Μαρούσι του ηθοποιού Γιάννη Τσιντζέλη και της επίσης ηθοποιού συντρόφου του πλέον συζύγου του Βάσου Λασκαράκη, η οποία έχει μπει στο μήνα της. Από μέρα σε μέρα θα φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί, το οποίο είναι κορίτσι. Γάμος τελευταία στιγμή, έτσι. Ακριβώς, γάμος στο παραπέντε. Στο παραπέντε. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, το ζευγάρι με δύο πολύ στενούς τους φίλους, οι οποίοι ήταν μάρτυρες, έφτασαν στο Δημαρχείο του Αμαρουσίου. Και παντρεύτηκαν. Αυτό είναι το ντύσιμο με το οποίο πήγαν στο Δημαρχείο. Αυτό τώρα, σε αυτό θα πήγαινα. Ναι, τόσο η Βάσο Λασκαράκης και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης Κιμ επέλεξαν να δείχνουν πιο χαλαρά. Ρε παιδί μου, ότι αυτό δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Χαλαρή και light. Ακριβώς. Μάλλον, σίγουρα θα τα δώσουν όλα. Θα τους δούμε πιο επίσημα ντυμένους στον θρησκευτικό τους γάμο, που όπως λέγεται θα γίνει μαζί με τη βάφτιση της κόρης τους. Τώρα συνηθίζεται να γίνεται, ναι, αυτό. Θα γεθούμε με ένα πόνο, έτσι δεν λένε, δεν ξέρω, δεν έχω γεννήσει. Μία και έξω. Αυτό, μία και έξω, να πάνε καλά. Ωραία, λοιπόν, όποιος θέλει να δει τις φωτογραφίες από τον γάμο του ζευγαριού, που πήγανε χαλαρή στο Δημαρχείο, να παντρευτούν έτσι στο παραπέντε, πριν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού,
να μπουν στο κομπαστιλέτο να δουν όλες τις φωτογραφίες. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Πάμε σε ένα διαδίκημα πραγματικά το οποίο έχει συγκλονίσει το Hollywood. Χώρισαν μετά από 6 χρόνια σχέσεις, 3 χρόνια παντρεμένοι και 3 χρόνια ζευγάρι, πριν παντρευτούν δηλαδή, η Miranda Kerr, ο άγγελος της Victoria Secret, με τον διάσημο ηθοποιό του Hollywood, Orlando Bloom. Πολύ διάσημο ζευγάρι, πολύ συζητημένο, όμορφη κεντρική εκείνη, πολύ γνωστός έτσι εκείνος. Τι έγινε. Τους τελευταίους μήνες είχαν κυκλοφορήσει οι πρώτες φήμες ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση στη σχέση του. Τελικά οι φήμες αυτές επιβεβαιώθηκαν λίγους μήνες μετά. Οι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, παρά το γεγονός ότι έχουν αποκτήσει ένα γιο μαζί, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί. Ωστόσο, το ζευγάρι έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση και σύμφωνα με την οποία, μετά από 6 χρόνια, πολύ με φιλικούς τόνους, μπορώ να το πω καλύτερα, αποφάσισαν να χωρίσουν και διατηρούν άριστες σχέσεις. Το ζευγάρι δηλαδή δεν είχε αυτό δεν ήταν από τα διαζύγια, θα λέγαμε, το οποίο ήταν άσχημο. Ήταν καλό διαζύγιο, όσο καλό μπορεί να είναι. Ωστόσο, δεν θα φανταζόταν κανείς πριν, ας πούμε, ότι θα μπορούσε αυτό το ζευγάρι, το οποίο εντάξει, φαίνεται να ταιριάζει τουλάχιστον έτσι, όπως το βλέπουμε και όπως το έχουμε δει σε διάφορες φωτογραφίες, θα μπορούσε, ας πούμε, έτσι τόσο σύντομα να χωρίσει. Σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι σε επόμενες ημέρες από τον ξένο τύπο όλοι θα μάθουμε τον πραγματικό λόγο, γιατί αυτό είναι και το πιο ωραίο στην υπόθεση. Το πιο ωραίο, αχ, είσαι εσύ. Που πιστεύω, φαντάζομαι, έτσι μπορεί να είναι. Λοιπόν, θα το πούμε όταν θα βγει. Ναι, λοιπόν, για πάμε στο επόμενο θέμα μας. Πάμε στο πολύ όμορφο ζευγάρι της Εγχώριας, ο οποίος την Κάτια Ζιγούλη και τον Σάκη Ρουβά, ή το Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζιγούλη, που τα παιδιά δεν έχουν παντρευτεί. Όπου σταθούν και που βρεθούν. Τα παιδιά. Όπου σταθούν και που βρεθούν, εμείς οι δημοσιογράφοι, εντάξει. Κουραστικό πλέον, θεωρώ, ναι. Οπότε θα παντρευτείτε. Σήμερα μέσα από δημοσίευμα του περιοδικού, λοιπόν. Ο Ρουβάς, ο Σάκης, ναι. Που βλέπουμε. Παρακαλώ. Ναι, όχι τίποτα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού, λοιπόν, ο λόγος ο πραγματικός, το μεγάλο τους μυστικό, που ακόμα δεν παντρεύονται, είναι διότι προτίμησαν το σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο τώρα τελευταία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό λέω με μια επιφύλαξη, έχει υπογράψει το ίδιο και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την Κατερίνα Κόκλα, με επιφύλαξη. Ωστόσο, κανείς δεν αποκλεί το ζευγάρι, ο Σάκης και η Κάτια, μελλοντικά να ανέβουν κρυφά τη δασκαλιά της Εκκλησίας. Θα δείξει. Πάντως, είναι από αυτές τις ιστορίες, δυστυχώς, Αγγελική μου, που έχουν κουράσει. Δηλαδή, κάποια ζευγάρια που γίνεται συνεχώς. Όχι, δεν φταίνουν τα ίδια τα ζευγάρια. Οι δημοσιογράφοι δηλαδή φταίνουν σε αυτό. Που συνεχώς γίνεται λόγος αν θα παντρευτούν, δεν θα παντρευτούν, γιατί δεν παντρεύονται κτλ. Καταντάει λίγο κουραστικό όλο αυτό και νομίζω ότι στο τέλος δεν σε ενδιαφέρει κιόλας πια αν θα παντρευτούν ή όχι. Πώς λένε, ας πούμε, για την Αντζελίνα Τζολί και για τον Μπρατ Πιτ. Δεν μας ενδιαφέρει πια μετά από 100 χρόνια τώρα, ας μην παντρευτούν. Έχουν εκεί 6 παιδιά, να είναι καλά. Εγώ θα πιστεύω πονηρά, γιατί όταν παντρεύεσαι τώρα, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος, δεν ισχύουν και άλλα πράγματα από εκεί και πέρα, δηλαδή με τις περιουσίες, με όλο αυτό. Εννοείς το νομικό. Αλλά αυτό τι μας ενδιαφέρει εμάς, αφού τα βρίσκουν μεταξύ τους, θέλω να σου πω ότι... Ναι, βέβαια. Εντάξει. Θα δείξει. Όταν είναι ένα ζευγάρι, ας πούμε, φρέσκο, έτσι, καινούριο, λες τώρα, ας πούμε, θα παντρευτούν, θα επισημοποιηθεί η σχέση τους, θα κάνουν οικογένεια, θα. Και εκεί, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον άμα θαυμάζεις και κάποιον, ξέρω εγώ, είτε τραγουδιστή, είτε ηθοποιό, είτε οποιονδήποτε άλλο, έτσι να δεις αν θα προχωρήσει αυτή η σχέση. Από εκεί και πέρα, όταν είναι τόσα χρόνια μαζί, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι μαζί ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζιγούλη. Είναι μαζί περίπου 6, παραπάνω, 8 χρόνια σίγουρα. Εκεί. Τώρα εντάξει. Είτε ανέβουν είτε δεν ανέβουν, το ίδιο είναι και για εκείνους και για μας. Δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα άλλο. Δεν πειράζει. Από Δευτέρα τώρα. Από Δευτέρα τώρα και ασφαλώς εμείς θα τα πούμε στο μαγκαζίνο Live το Σαββατοκύριακο, Αγγελική. Σε περιμένω για να δούμε τα θέματα της εβδομάδας, έτσι, συνολικά.
στο Μαγκαζίνο Life, γιατί είμαστε μέσα στη ζωή. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς. Σας περιμένω αύριο και την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί στο Extra 3 και για εσάς που δεν πιάνετε το κανάλι μπορείτε να δείτε την εκπομπή και μέσα από το web. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.